Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αγαπημένη μου φίλη, συνεργάτης της εκπομπής, δικηγόρος γνωστή, δυνατή, δεν μασάει τα λόγια της. Και εντάξει, αυτό και το τίμημά του εννοείται. Η Κατερίνα Φραγκάκη. Αλλά νομίζω, Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη μου. Το ερώτημα που τίθεται είναι να πληρώνω το τίμημα και να μην μασάω τα λόγια μου. Το όποιο τίμημα, εσύ που είσαι δικηγόρος, πες ότι είμαστε τώρα στο δικαστήριο και σε ρωτώ, κυρία Φραγκάκη, απαντήστε μου σε αυτό το απλό ερώτημα. Το τι επιλέγετε ανάμεσα στο να μην μασάτε τα λόγια σας και να πληρώνετε το τίμημα. Ή το να κάνετε το κουνέλι, να πω έτσι, να κάνετε την μπάπια. Κοίτα, το θέμα είναι να αφήσουμε και ένα αποτύπωμα σε αυτή τη ζωή. Άμα μασάμε τα λόγια μας, άμα φοβόμαστε, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μας θυμούνται και πολύ. Μας θυμούνται όταν μιλάμε, όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν βοηθάμε τον κόσμο και όταν δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί λέμε πάντα την αλήθεια στον κόσμο. Να το θέσω και το διαφορετικά. Να μιλάμε. Ακριβώς. Να το θέσω και διαφορετικά. Αν δεν μιλάμε, πέρα από το αποτύπωμα που λες εσύ πολύ σωστά, αν ο καθένας δεν μιλάει, άρα και η Φραγκάκη, ο Μάρκος κτλ., θα ξεχαστεί γρήγορα ένα σημαντικό ζήτημα. Αν ξεχαστεί γρήγορα ένα πολύ σημαντικό ζωτική σημασία ζήτημα, δεν αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο, γενικά μιλάω, έτσι. Ένα είναι το βέβαιο. Θα επιστρέψει αυτό το θέμα δρυμύτερο και θα πνίξει κάποιους από εμάς. Θα πλήξει και πνίξει κάποιους από εμάς. Την οικογένειά μας. Από ό,τι φαίνεται, ουδείς το απειρόβλητο. Ουδείς. Πολλοί αυτή τη στιγμή θέλουν να ξεχαστούν πολλά ζητήματα, όχι μόνο αυτό που ήταν ένα τραγικό ζήτημα. Βεβαίως εμείς ποτέ δεν ξεχνάμε, δεν έχουμε κοντή μνήμη, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ευτυχώς ακόμα θυμόμαστε όλα αυτά που έχουν γίνει, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ό,τι άσχημο έχει γίνει για αυτόν τον κόσμο, για αυτό το λαό και πάντα θα λέμε την αλήθεια και τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί το καλό πάντα στο τέλος κερδίζει. Έτσι, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Μακάρι. Και σε αυτό που με ρώτησες, αν με ρωτήσει κάποιος πριν μπει στο ακροατήριο, αν πρέπει να πει την αλήθεια, πάντα θα του πω ότι οι δικαστές, όταν ακούν την αλήθεια, είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν σε κάποιον μια καλή απόφαση παρά όταν κάποιος κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Κρύβεται και φαίνεται, θα λέγαω. Και φαίνεται ότι κρύβεται. Κρύβεται και φαίνεται πίσω από το δάχτυλό του και ουσιαστικά ο δικαστής το γνωρίζει αυτό και πιστεύω, πάντα θα συνεχίσω να πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι θα δοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι... Ανεξαρτήτως αξιώματος εννοείς. Ανεξαρτήτως. Ακριβώς. Ανεξαρτήτως. Μακάρι. Αξιόμαστος και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε, θα πρέπει να λάμψει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη και αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή που τα είπαμε έξω από τα δόντια, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να δικαιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν επειδή χάσανε τους συγγενείς τους. Και να είναι αυτοί οι άνθρωποι... και η απέτηση που έχουν, αλλά μαζί με τη λαϊκή απέτηση, κυρίως η πρωτίστως όμως η δική τους απέτηση μαζί με την απέτηση όλων ημών των υπολείπων, να είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα σηματοδοτήσουν μια νέα αρχή του να λάμπει συνεχώς η αλήθεια σε όλα. Έτσι. Και όχι έτσι, μόνο σε αυτό το γεγονός. Έτσι ακριβώς. Σε όλα γιατί τα μεγάλα θέματα. Είπαμε ότι τα πάντα ξεκινάνε από τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Αν τώρα έχουμε δικαιοσύνη, όλα θα είναι καλά. Δεν σε φοβάμαι, Κατερίνα Φραγκάκη, οπότε προχωράμε στα υπόλοιπα. Τα είπαμε, μην επανερχόμαστε σε αυτά που είχαμε πει τις προάλλες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα, επειδή μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Βασίλη Κορκίδη και λέγαμε για τα επιτόκια. Θέλω να πάμε λίγο στα θέματα που είναι με μία άλλη έννοια ζωτική σημασία, γιατί έχουν να κάνουν με την επιβίωση πολλών οικοκυριών και πολλών επιχειρήσεων. Με τη νέα επικείμενη αύξηση των επιτοκίων, είναι πια δυσβάσταχτες οι δόσεις των δανείων. Και απρόσιτα για όσους δεν έχουν πάρει τα δάνεια, απαγορευτικά θα έλεγα, μια και δεν μπορούν ούτε καν να το πάρουν προφανώς, αλλά και αν το πάρουν δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, όσοι δεν έχουν ήδη δάνειο, δανειολήπτες, πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις, επιχειρηματικά δάνεια, δυσκολεύονται και αυτοί να το αποπληρώσουν. Θα δυσκολεύονται πολύ περισσότερο με την αύξηση των επιτοκίων. Τι μέλη γενέστε σε αυτό το ζήτημα που επίσης έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα. Έτσι, το είχαμε προβλέψει, το είχαμε πει από πέρυσι το καλοκαίρι ότι
έρχεται μια νέα γενιά κόκκινων δανείων εξαιτίας αυτών των αυξήσεων, που όπως είχαμε προβλέψει είναι μεγάλες. Ήδη έχουμε δει και με αυτή την αύξηση που θα δούμε ότι θα υπάρξουν περί τις 4 δόσεις περισσότερες σε σχέση ετησίως, εννοώ, σε σχέση με αυτές που καταβάλαμε. Δηλαδή τα ποσά που θα αυξηθούν, οι δόσεις θα αυξηθούν τόσο που ουσιαστικά θα καταβάλουμε αντί για 12 δόσεις, λέω εγώ τώρα, το χρόνο, 16 δόσεις. Παραπάνω. 16 ακριβώς, δόσεις. Ακριβώς. Δηλαδή φτάσαμε δόσεις. Στο σημείο να καταβάλουμε 16 δόσεις το χρόνο αντί για 12. 16 δόσεις αντί για 12. Είναι μεγάλη αυτή η αύξηση. Το έχουμε πει ήδη, θα σου πω ότι... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Λάσκαρης μου λέει, το νιώθω εγώ, πληρώνει δάνειο τέτοιο. Πόσο έχει αυξηθεί το δάνειο σου, Λάσκαρη? 2,5 φορές. Ήδη, 2,5. Έχει αυξηθεί τώρα 2,5 δόσεις το δάνειο σου. Ο Λάσκαρης αγοραστός μου το λέει, απέναντί μου είναι τώρα, live. Κοίτα. Ναι, ναι, με την τελευταία αύξηση εννοείς. Και τώρα θα γίνει και η επόμενη. Κειμενόμενο επιτόκιο. Η επόμενη είναι με το κειμενόμενο επιτόκιο, έχουμε πει, εκεί είναι το κύριο πρόβλημα. Και για δάνεια τα οποία δεν είναι πολύ παλιά, δηλαδή είναι δάνεια τα οποία έχουν δοθεί μετά το 2008. Να πούμε, με την προηγούμενη δόση, με την προηγούμενη αύξηση στις δόσεις είχαμε δει ότι υπήρχε μία αύξηση όπου κάποιος ο οποίος είχε πάρει περί τις 200.000 ευρώ δάνειο και κατέβαλε το καλοκαίρι γύρω στα 950 ευρώ, τώρα θα πρέπει να καταβάλει γύρω στα 280 ευρώ και με την επόμενη αύξηση θα φτάσει στα 1.300 ευρώ. Oh. Είναι μια πολύ, πολύ, μεγάλη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα σου πω από την εμπειρία μου ότι ήδη γνωρίζω ανθρώπους που έχουν αφήσει απλήρωτες κάποιες δόσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος με την τρίτη δόση που δεν θα καταβάλουν να κοκκινήσει το δάνειό τους και να έχουν το πρόβλημα της καταγγελίας ουσιαστικά και να πάει το δάνειο σε κάποιο Fund, με τη γνωστή μετά ιστορία. Τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που έχουμε με τα fund και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κάτι το οποίο, αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει εγκαίρως, αν βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, να μιλήσουν με την τράπεζα, να κάνουν μια ρύθμιση. Τώρα σε αυτή την περίπτωση εγώ θα πω βραχυπρόθεσμη. Ενώ πάντα θα μ' ακούτε να λέω ότι πρέπει όταν κάνουν μια ρύθμιση να είναι διαπαντός και να λυθεί το θέμα μας. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι μια κατάσταση η οποία κάποια στιγμή θα ισορροπήσει, μπορούν να κάνουν μια ρύθμιση η οποία θα είναι, ας πούμε, για έναν χρόνο, όπου θα καταβάλουν μια μικρότερη δόση, θα πληρώνουν προφανώς τους τόκους, θα υπάρξει μια ζημία από όλο αυτό, εννοείται αυτό, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει να μην κοκκινήσουν τα δάνεια, να μην υπάρχουν προβλήματα με άλλους πληστηριασμούς και να ισορροπήσει η κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσουμε εγκαίρως το δάνειό μας, ώστε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μιλάμε για 400.000 ανθρώπους, έτσι? Βέβαια, 400.000 άνθρωποι οι οποίοι πήρανε... Τόσοι είναι οι δανειολήπτες. Κειμενόμενο, πήρανε δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε για πολέμους, ούτε για ενεργειακές κρίσεις και βεβαίως στις τράπεζες όλοι οι υπάλληλοι και ορθώς έλεγαν ότι σας συμφέρει να πάρετε ένα δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο. Όπως και έπραξαν, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει το τι μέλη γενέσαι. Και... Ως εκ τούτου θα πρέπει να προβλεφθεί και αυτή η κατάσταση των νέων, της νέας γενιάς κόκκινων δανείων, να μην υπάρξουν άλλα κόκκινα δάνεια, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όταν κάποιος έχει κόκκινο δάνειο, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση άμεσα να ρυθμίσει με το fund, για να μην έχει να αντιμετωπίσει τη διαδικασία του πληστηριασμού. Πριν φτάσουμε είτε στο... Είτε διμερός, είτε μέσω του εξοδικαστικού, ο οποίος θα σου πω ότι πηγαίνει πολύ πολύ καλύτερα, ευτυχώς. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο. Έχει βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως πάει ακόμα αργά. Δυστυχώς δεν έχουμε δει αυτή την αμεσότητα που θα θέλαμε και ελπίζουμε στο άμεσο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνεται πολύ άμεσα η διαδικασία. Ωραία. Ακόμα πηγαίνει αργά, όχι βεβαίως όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα που καταγγέλαμε ότι πήγαινε πάρα πολύ αργά. Έχω βάλει μια ανωτελεία στο μυαλό μου όταν είπες ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει για μια βραχυπρόθεσμη ρύθμιση στις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι διατεθειμένες πριν το δάνειο φτάσει στο fund να κάνουν αυτή τη βραχυπρόθεσμη προς όφελος του δανειολήπτη ρύθμιση? Βεβαίως, όταν υπάρχει μια καθυστέρηση, όχι βεβαίως 3 μηνών, αλλά όταν είμαστε μέχρι 2 δόσεις καθυστέρησης, έχουμε δει ότι οι τράπεζες κάνουν ρυθμίσεις. Τέλεια. Θα πρέπει βεβαίως ο κόσμος να πιέζει και να προσκομίσει τα οικονομικά του στοιχεία και τα περιουσιακά στοιχεία.
Και εκεί βεβαίως θα δει ο αρμόδιος υπάλληλος, αν μάλιστα μπορεί να δοθεί κάποια ρύθμιση, μάλιστα, που τις περισσότερες φορές θα σου πω από την εμπειρία μου ότι δίνει. Ωραία, είναι σημαντικό. Γι' αυτό είχα βάλει την ανατελεία για να μου απαντήσεις. Γιατί δεν είναι, αν είναι δώρον άδωρο να πηγαίνω στην τράπεζα και η τράπεζα με σπρώχνει με μαθηματική ακρίβεια στο φαντ, δεν είχε νόημα αυτό. Αν όμως μου λες εσύ ως δικηγόρος τόσων δανειοληπτών, ότι ναι, η τράπεζα ρυθμίζει και προσπαθεί από την πλευρά της να προασπίσει τα συμφέροντα και να υπερασπιστεί την αγωνία του δανειολήπτη, τότε αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Βεβαίως. Και χωρίς να χρειαστεί τις περισσότερες φορές ούτε καν να παρέμβει δικηγόρος. Μάλιστα. Δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολα στον υπάλληλο, ο οποίος τους εξυπηρετεί, ο οποίος γνωρίζουν και τους εξυπηρετούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάνουν μια ρύθμιση η οποία αυτή τη στιγμή θα τους βοηθήσει πάρα πολύ για να μην έχουν να πληρώνουν όλες αυτές τις δόσεις, τις παραπανήσεις που αναφέρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο που παραθέτει σήμερα. Μπορεί να ακούγεται υπεραπλουστευμένο, θα έλεγα, το να επικοινωνήσεις με την υπάλληλο ή τον υπάλληλο της τράπεζας, όμως εκεί την ίδια στιγμή μπορεί να κρύβεται η λύση του προβλήματός σου. Ακριβώς. Ουσιαστικά θα υπήρξει μια επιμήκυνση ουσιαστικά της αποπληρωμής του δανείου μεν, δηλαδή θα τελειώσει η αποπληρωμή στα 20 χρόνια όπως είχαμε αποφασίσει στην αρχή βάσει τις συμβάσεις που είχαμε υπογράψει, αλλά μπορεί να πληρώσει για 1-2 χρόνια περισσότερα. Αλλά δεν θα έχει τον κίνδυνο που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί συμπολίτες μας, που πρέπει να φτάσουν την τελευταία στιγμή για να σώσουν τελικά το σπίτι τους στον πληστηριασμό. Κατερίνα Φραγκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά, για τον ειλικρινή διάλογό μας. Να είσαι καλά. Και πάντα να τα λες όπως τα νιώθεις και τα γνωρίζεις καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Γεια χαρά. Γεια.